Παίρνεις το μωρομάντιλο, ναι. Και το βρέχεις στο νηπτήρα και το στάζεις. Ναι. Και έτσι ώστε όταν θα σκουπιστείς, έχει την κατάλληλη υγρασία και τριβή, έτσι ώστε να μαζέψει ό,τι υπάρχει στην περιοχή ιδανικά. Δεν είναι ήδη βρεγμένο το μωρομάντιλο. Από ό,τι κατάλαβα, το νοτίζεις λίγο παραπάνω από ότι είναι ήδη. Ναι. Αυτό, παιδιά. Γράφει μας στον αέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάμπινγκ, κυρίως για κάμπινγκ, αλλά θα πιάσουμε και άλλα θέματα όπως τα ξενοδοχεία. Γι' αυτό φέραμε σήμερα καλεσμένη την Κορέ. Γεια σας, παιδιά. Όλοι στο στούντιο γίνεται χαμός πίσω από τις κάμερες. Το πιο φτωχό παλαμάκι. Υποδοχής. Δεν πειράζει, παιδιά, τι να κάνουμε, να φύγω, μα είναι. Ξέρεις τι ξεχάσαμε. Τι. Jason! Καταρχάς, ας υποθέσουμε ένα σενάριο, νησί που πηγαίνει κόσμος, που βγαίνει τα βράδια σε κλαμπ, okay. Είναι πολύ πιθανό να συμπίπτει αρκετές φορές να υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν βγαίνει σε κλαμπ, okay, και να είναι όλοι μαζί στο ίδιο κάμπινγκ. Πρώτο άσχημο πράγμα που μπορεί να συμβαίνει για αυτούς τους ανθρώπους, ποιο είναι? Ξυπνάς το πρωί, δεν έχεις πιει καφέ, τίποτα, με το που σηκώνεσαι, τσίμπλες στο μάτι. Και ξανά η άλλη δίπλα σου, ας πούμε. Εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπεις, γιατί εγώ έχω ζήσει και τις δύο οπτικές γωνίες. Και ήμουνα πιο πιτσιρικάς αυτός που πήγαινε στο κλάμπινγκ, οπότε ξέραγα το πρωί, στις σκηνές άλλων. Αλλά έχω υπάρξει και αυτό. Ξέναγες πάνω στη σκηνή του άλλου? Όχι πάνω στη σκηνή. Όχι. Όχι, αμμουδιά όμως. Είχε άμμο. Ή μέσα στη σκηνή. Μισό λεπτάκι. Μέσα στη σκηνή. Καλημέρα, μου. Έχεις πάει σε κάμπινγκ να το έχεις δει αυτό να γίνεται μπροστά σου? Έχω υπάρξει και αυτός που. Όχι, δεν έχω ξεράσει. Έχω γυρίσει βράδυ και οι διπλανοί κοιμούνται. Οπότε παίζει να δω. Καλησιά, ρε! Καλησιά! Ακούγονται τα πάντα σκηνές. Αλήθεια, φωνάζω. Καλησιά! Ναι. Σκάθερε! Πας επειδή δεν έχεις λεφτά να πάρεις δωμάτιο. Όχι. Ναι! Τα λεφτά είναι βασικός λόγος. Είναι πολύ συχνά τα κάμπινγκ. Πρώτον, τα λεφτά. Δεύτερον, οι γνωριμίες. Γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό. Εντάξει. Είναι ναι. Πολύ κλασικά. Αντίπαρο, κλασικά. Ναι. Κλασικά. Mm-hmm, κλασικό κάμπινγκ. Mm-hmm, mm-hmm. Φτηνό, κοντινός προορισμός, όπου είναι. Παραλία γυμνιστών. Με τι σκοπό πηγαίνει κανείς στις παραλίες γυμνιστών εκεί στα κάμπινγκ? Να νιώσει ελεύθερος, να έρθει σε επαφή με τη φύση, να γίνει ένα με το όλον. Και όλον. Το όλον, το όλον, το όλον, το όλον. Ένα με το όλον, κάτι. Το όλον. Να νιώσει ελεύθερος. Σε επαφή με τη φύση. Το σύμπαν. Από τη στιγμή που πάω εγώ στο κάμπινγκ για γυμνιστές, okay, και ακουμπήσω τον κόλο μου πάνω στην πέτρα, αυτόματα γίνομαι ένα με το όλον? Δηλαδή, άμα μπει η πέτρα, ας πούμε, στον κόλο μου, γίνομαι εγώ ένα με το όλον? Εγώ νομίζω πως γίνεσαι ένα με το όλον όταν κάθεσαι πάνω στην πέτρα. Ένα με το όλον. Το όλον. Με το σύμπαν εννοεί. Τι άλλο κερδίζεις από τον γυμνισμό? Εγώ κέρδισα μια δουλειά κάποια στιγμή. Απλά είχα πάει για μια δουλειά και με ρώτησαν τι έκανα το καλοκαίρι και τους είπα γυμνισμό. Και λένε ωραία, τι θέλεις. Τι δουλειά έκανες, σε ρώτησαν? Τι έκανες το καλοκαίρι? Α, τι έκανες. Και είπες γυμνισμό. Ναι. Και τι σου είπαν? Και τους άρεσε που μπορούσα να μιλήσω με άνεση για αυτά τα πράγματα. Και άρα τι ήθελαν από σένα? Πήρε τη δουλειά. Ναι, είμαι παρουσιάστρια. Α! Πήρε τη δουλειά λόγω του γυμνισμού, όχι στο γυμνισμό. Εγώ κατάλαβα έτσι πως το πες, ότι ήσουν στο γυμνισμό. Το ξέρω. Και έρθει ένας τύπος που σου λέει για δουλειά κάνεις. Ενδιαφέρει, ψάχνω άτομα. Ήτανε κανένα γυμνισμό και σκάει τυπάς με γυαλί και της δίνει professional card. Πάρε με ένα τηλέφωνο στις 5 ώρα το απόγευμα, έχω να σου προτείνω κάτι. Και μετά που παίζανε ούνο εκεί πέρα, 5 η ώρα το απόγευμα, μπορείς να κάνεις γνωριμίες στο κάμπινγκ, έτσι. Που να σε ωφελήσουνε. Κονέ! Κονέ, επαγγελματικά. Εγώ γι' αυτό το είπα. Public relations. Εννοείται. Public Φωτεινή κορέ. Φωτεινή κονέ. Give the power to the people. To the nude people. Γιατί τι άλλο, τι αποκόμισε από τη γύμνια σου? Μιλάμε για τη γύμνια μου ή για το κάμπινγκ τώρα, για να ξέρω. Για τη γύμνια σου μιλάμε τώρα. Νομίζω ότι μιλούμε για το κάμπινγκ. Είναι ένα κομμάτι του κάμπινγκ η γύμνια σου. Θέλεις να μιλήσουμε για τη γύμνια μου? Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να μιλήσω για το σκοπό της γύμνιας σου στο κάμπινγκ. Και ο γυμνισμός είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ξαναέρθεις σε επαφή με το σώμα σου, να αντιληφθείς ότι είμαστε όλοι άνθρωποι, είμαστε όλοι ίδιοι, έχουμε όλα αυτά τα κορμιά, δεν είναι ταμπού, δεν είναι τίποτα, και να αισθανθείς πιο φυσικά. Ένα με το όλο, κάτι. Το όλο. Επίσης βοηθά πάρα πολύ, γιατί, ξαναλέω, η κοινωνία μας έχει γεμίσει ασφάλειες και στερεότυπα. Όταν νιώθω έτσι ένταση, μιλάω σαν το τσάκωνα μερικές φορές. Ακούστηκε λίγο. Να μην έρθεις, εμείς περνάμε καλά εκεί. Γι' αυτό χωρίζονται οι παραλίες.
Γι' αυτό χωρίζονται οι άνθρωποι. Όχι, δεν χωρίζονται οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι για τον υπόλοιπο χρόνο είμαστε ντυμένοι. Δεν χρειάζεται. Ένα με το όλο. Για τον υπόλοιπο χρόνο είμαστε ντυμένοι. Δεν χρειάζεται. Ωραία. Να βγάλω την μπλούζα μου. Όχι, μάνα, εγώ θα έλεγα να μιλήσουμε για το κάμπινγκ. Όχι, έλα, βγάλε την μπλούζα σου. Όχι, τι. 20 μπορεί. Δεν σωστό, δεν θέλει. Λοιπόν, το επόμενο θέμα που μπορεί να πέσει στα κάμπινγκ είναι η καθαριότητα. Δηλαδή, να βουλώσει κάποια λεκάνη, ας πούμε, και να την αφήσουν βουλωμένη. Τις προάλλες, εγώ βούλωσα μια κατά λάθος σε μια συναυλία. Και νιώσα πάρα πολύ άσχημα. Πάτησα πολλές φορές στο καζανάκι και δεν κατέβαιναν. Και νιώσα τρομερά άσχημα την ώρα που έβγαινα. Γιατί ήμουν τύπου 10 λεπτά μέσα και προσπαθούσα και δεν γινόταν τίποτα. Και λέω εντάξει, πρέπει να βγω, μου χτυπάνε την πόρτα. Και βγήκα με το κεφάλι κάτω έτσι. Πολύς κόσμος. Είχε 3-4 γυναίκες. Και μπήκανε μετά. Μπήκε η μία μέσα και κάνει. Είναι χάλια και βγαίνει. Βλέπεις και είσαι σε κάμπινγκ και έχεις να αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα μαζί με άλλους. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που εγώ δεν πηγαίνω πια σε κάμπινγκ. Νιώθω και εγώ περίεργα πολλές ιστορίες με τουαλέτες, θέλω να πω κι άλλη. Πες. Γιατί μου έχει πέσει το κινητό σε μέτρικη τουαλέτα, όταν ήμουν μικρή. Μέσα στην τρύπα. Ναι, και το πιάσα. Με το χέρι το γυμνό. Καζανάκι για αντίο, πάω να πάρω κινητό. Ναι. Παίζει να το κάνω, ναι. Τι να βάλω. Εντάξει, να σου πω κάτι. Σκέψου όμως ότι θα το έκανες μια φορά, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, απλά κάποια ύλη στο χέρι σου. Σκέψου το έτσι, εντελώς ουδέτερα. Όχι, δεν άφησε πράγματα πίσω. Είναι πως σκέφτεσαι όταν πας σινεμά και βλέπεις μια horror ταινία και λες, α, είναι ταινία, ας μην το σκεφτώ στην πραγματικότητα. Κάτι τέτοιο να πεις και για τα σκατά, εντάξει, δεν είναι τόσο ιδέα, είναι απλά ύλη. Και να το βάλεις μέσα και να το βγάλεις και να πας να καθαριστείς και όλα κομπλέ. Δεν μπορώ να κάνω αυτή την υπερβάση στο μυαλό μου με τίποτα. Αλήθεια λες τώρα. Όχι, δεν μπορώ. Τι να βάλω το χέρι μου μέσα και από, εντάξει, να είναι κουράδες, είναι ύλη. Ναι. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό. Ρε φίλε, φαγητά είναι. Δηλαδή, μπορεί να είναι παστίτσιο, μπορεί να είναι φρούτα, μπορεί να είναι χιλιάδια πράγματα. Σκέψου το έτσι. Βάζεις το χέρι σου μέσα σε φρούτα και παστίτσιο. Δεν είναι κακό. Τώρα ακούγεται κάπως ωραίο κι όλα. Είσαι, δεν μπορείς να παρουσιάσεις. Πάει στο άλλο άκρο. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σου πω την αλήθεια. Δεν το πιάσα με το χέρι. Ναι. Έβαλα κεφάλι. Να μιλήσουμε λίγο τώρα σε αυτό το σημείο. Για τις σχέσεις στο κάμπινγκ. Για τις σχέσεις στο κάμπινγκ, γιατί πάρα πολλοί πάνε για αυτά. Okay. Νομίζω ότι συνήθως τα κάμπινγκ είναι τύπου 18 με 23 και ναι. Μετά 45. Α, ναι. Οικογένειες, ναι. Πάντως εγώ σε αυτό το παράθυρο μέσα πήγαινα. Πήγαινε. Κοντεύεις, δεν έχεις πάει ακόμα. Όχι, τώρα θα πάω τώρα. Ωραία, ωραία. Ναι, για πες. Τίποτα, είχα κοζάρει έναν τύπο, μου άρεσε πάρα πολύ. Ωραία. Τελείως χαζός. Αλλά... Ήταν ωραίο κομμενάκι. Ναι, ναι, ναι. Πώς ήταν έτσι, είχε μια γοητεία, ήταν έτσι, είχε μπράτσα, πώς ήταν κοιλιακούς. Δεν μ' αρέσουν αυτοί οι άντρες. Α, δεν σ' αρέσουν. Όχι. Είχε χαρακτήρα, ας πούμε, που σου άρεσε. Είχε πολύ ξανθά μαλλιά. Okay. Αυτό δεν ήταν στις τουαλέτες του κάμπινγκ, ήταν στα ντους του κάμπινγκ. Ναι. Εκεί γνωριστήκατε. Εκεί του μίλησα για πρώτη φορά. Α, εντάξει. Και του είπα το εξής. Ναι. Τον βλέπω βασικά να βγαίνει από τον ντους και του κάνω... Γυμνός ή... Όχι, με την πετσέτα. Εντάξει. Και του λέω, τελείωσες. Και μου λέει, ναι. Του λέω, είσαι για άλλη μία. Okay. Και θέλω να μάθω τη συνέχεια. Ένα με το όλο. Το όλο. Δεν μπορώ να σας πω τη συνέχεια. Ντρέπομαι για οτιδήποτε και για το ότι μπορεί να το κάναμε ή να μην το κάναμε, το να ξανακάνουμε αυτό. Εγώ που είμαι και μια ηλικία σοκαρίστηκα, είσαι για άλλη μια. Ναι, ναι, ναι. Μπαμ! Ούτε για με λένε, για μπουμ! Βγαίνει ο τύπος, τελείωσες, ναι. Θες άλλη μια να τελειώσεις. Φάση, ξέρω εγώ. Είσαι για άλλη μία, μπουζάκι. Ντρέπομαι πάρα πολύ. Ντρέπομαι πραγματικά πάρα πολύ γι' αυτό. Μία φορά το έχεις κάνει. Εντάξει, τόσο ευθέω. Εντάξει, κάθε χρόνο που πήγαινα στο κάμπινγκ, λέει. Όχι. Και να μπήκανε και να κάνανε ντους μόνο. Φαντάζε. Αυτό θα ήταν το τελειότερο. Έτσι πρέπει να τελειώσει την ιστορία. Απλά να μπείτε, να είστε στα διπλά ντους, να κάνετε ντους. Ναι. Άντε, για τα λέμε, ρε. Και είναι έτσι φωτεινή. Λέει, στρίψε τσιγάρο, φίλε. Ναι, είσαι για άλλο ένα. Όχι, στη ρεσεψιόν. Στη ρεσεψιόν. Δεν έχει ρεσεψιόν το κάμπινγκ. Τι κάμπινγκ έχετε πάει. Δεν έχει ρεσεψιόν το κάμπινγκ. Τα οργανωμένα. Τα οργανωμένα, ναι. Ναι. Okay, γιατί... Στο ανοργάνωτο να έχει ρεσεψιονίστη. Κάπου ράντε με ένα τύπο με ένα γραφιάκι. Ανάστε. Στο γρασίδι δίπλα από το ποτάμι. Στον τρίτο κέντρο από κάτω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε για μια. Είναι αυτό σάκο μόνο του. Ναι, ναι. Γεια σου κοπελιά. Εκεί είσαι, στο πέφτω. Ευθεία από μένα. Και φαγητό, βασικό λόγο που πια δεν πηγαίνω κάμπινγκ. Γιατί η φάση είναι ωραία. Τώρα θα ξαναπήγαινα κάμπινγκ, αλλά σε δωμάτια κάμπινγκ. Κάμπινγκ σε δωμάτια. Είναι κάμπινγκ που έχει και δωμάτια. Μπαγκαλός, ρε παιδί μου. Ωραίο, ωραίο. Ωραίο. Και την τουαλέτα μέσα, βασικό. Θα ξαναπήγαινα μόνο και μόνο για το χαβαλέ, ρε παιδί μου. Ναι. Ναι, τώρα. Αλλά σκηνή και τουαλέτες σκηνές.
Θα πήγαινε ο μαδάρχης κατασκήνωση. Όχι. Κατασκήνωση. Καταρχήν νομίζω ότι είναι παράνομο να πάω. Στην ηλικία που είμαι. Φαντάζεσαι. Ε, παιδάκια! Πήγαμε το αλέτα όλοι, ναι! Είστε για άλλη μία! Ε, όχι, ναι, παράνομο. Κατασκήνωση. Πάμε όλοι τώρα τα μαγιουδάκια μας. Όχι, όχι, εδώ αλλάζουμε όλοι. Θα πάμε σε μια πολύ ωραία παραλία σήμερα. Οργανωμένα ανοργάνωτο. Οργανωμένα ανοργάνωτο. Όχι, είναι πολύ... οργανωμένη σε κάτι ανοργάνωτο. Στη βάση του είναι πάρα πολύ οργανωμένο. Στη βάση του, για πες. Για το... Ναι? Για το θέμα του ντους, ας πούμε. Μπορείς να πάρεις μια σακούλα από τα καταστήματα με εξοπλισμό κάμπινγκ, την οποία τη γεμίζει με νερό, την κρεμάς ένα δέντρο, ζεσταίνεται και κάνεις και ντους με ζεστό νερό. Είναι μια σακούλα ντους, στην οποία ξεβιδώνεις μια μαλακία που έχει όπως τα φουσκωτά και αρχίζει και τρέχει το νερό. Κάπως έτσι, ναι. Ωραία. Και πού το βρίσκεις το νερό? Το παίρνεις από μια βρύση, από ένα πηγάδι, δεν ξέρω. Έχει βρύσεις και πηγάδια. Ε, δεν πας το πουθενά να μείνεις ελεύθερα. Είναι μεγάλη απόσταση για να κουβαλήσεις το νερό μέχρι εκεί που θα κάνεις ντους. Εξαρτάται. Γιατί θα πρέπει να το κουβαλάς, θα είναι δύσκολο να κουβαλάς νερό όλη την ώρα πέρα δόθε. Έχεις δει, ρε παιδί μου, πού θα μείνεις, πόσο μακριά είναι από καταστήματα, άμα θα πρέπει να έχεις μπουκάλια με νερό από πριν δικά σου εκεί πέρα, άμα υπάρχει βρύση, άμα υπάρχει κάποια πηγή, κάτι τέτοιο. Τα έχεις δει όλα. Αυτό το πράγμα είναι κούραση. Δεν πας εκεί πέρα για να ξεκουραστείς. Πας για να κάνεις αγκαρίες. Εντάξει, μην έρθεις. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι κατά πόσο κάνεις διακοπές ή δεν κάνεις. Γι' αυτό το λόγο δεν πας για να ξεκουραστείς. Όχι, δεν πας για να ξεκουραστείς. Α, δεν πας για να κουραστείς. Πας για να περάσεις ωραία. Και περνάς ωραία με το να κουβαλάς νερό και να τα κρεμάς σε δέντρα. Νομίζεις ότι έχουμε και γαϊδούρια και κουβαλάμε ξύλα? Ε, δεν ξέρω, αλλά θα βόλευε. Ποτέ ελεύθερο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν σου λείπει σαν εμπειρία. Εγώ στο λέω που το έχω κάνει. Για πες μας τώρα. Τι να πω. Τα καλά. Τα καλά του ελεύθερου. Τα καλά από όλη αυτή την υπόθεση. Είναι ένας... Okay, πάμε να περάσουμε στο επόμενο. Ξενοδοχεία. Ξενοδοχεία. Κοίτα, το μόνο που μου αρέσει εμένα στα ξενοδοχεία είναι το πρωινό. Κοίτα, άμα ήθελα αυτά να πάω σε ξενοδοχείο. Θα πιάσει ξενοδοχείο. Ναι. Εμένα μου αρέσουν όλα. Όλα. Δηλαδή, okay. Με αφήνει κάπου, κάθομαι, δεν έχω θέμα. Ναι, ναι, είσαι γυαλό, ένα και τέτοια. Θέλω να μου πείτε χρήσιμα πράγματα που θα κάνουν τη ζωή μας πιο πολυτελή σε ένα κάμπινγκ στην παραλία, ασχέτως διανομής των πραγμάτων που θα πρέπει να έχετε εκεί. Ασχέτως διανομής. Ναι. Τι εννοείς? Ναι, δηλαδή θέλω εγώ έναν καναπέ για να κάνω πιο πολυτελή τη ζωή μου στην παραλία που θα βρίσκομαι με τη σκηνούλα μου. Α. Θα φέρω έναν καναπέ. Παιδιά... Δεν μας νοιάζει το πώς θα το μεταφέρω, θα τον βάλω εκεί απλά. Απλά μπαίνει. Το πιο μαγικό πράγμα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου είναι κάτι πολύ απλό, αλλά έτσι συμβαίνει με τα απλά πράγματα. Κάποιες ναι. φορές πρέπει να αντιληφθούμε την βαθιά του αξία. Είναι το καρεκλάκι για κάμπινγκ. Okay. Στο οποίο απλά κάθεσαι και λιώνεις με την πύρα σου. Σου αυτό, αυτό. Ωραία, το σου δίνω την επιλογή να φέρεις ό,τι θέλεις. Να φέρεις καρέκλα Game of Thrones του θρόνου. Και μου λες, θα φέρεις το καρεκλάκι που δίνει δώρο το skip. Είμαι ολιγαρκής. Το skip συγκεκριμένα. Το skip δίνει δώρο ή τέτοια καρεκλάκια ή Le Coq Sportif τσάντα. Κρεβάτι. Ναι. Ένα κρεβάτι. Ένα κρεβάτι διπλό. Με κουνουπιέρα. Ναι, και νερόστρωμα. Ρεμά τώρα σοβαρά, κάναμε ένα άξιο επεισοδίο με αυτό το θέμα. Σου έχω πει δηλαδή να κλείσει το θέμα τη κατολογία και να μην ξανασχοληθούμε με κολόχαρτα, μαντιλάκια, κόλου. Κάτσε, δηλαδή... κάτσε, περίμενε, γιατί νευριάζει τώρα. Γιατί ρε φίλε, το έχω πει και με γράφει πάλι. Σε έγραψα. Ναι, με έγραψε. Στο μαντιλάκι. Στα αρχίδια μου σε γράφω, ναι, ρε φίλε, δεν τώρα... είναι δεκάρα για αυτά που θέλει. Έχει κανένα πρόβλημα. Δεν είναι τρόπο να μιλά την κοπέλα μπροστά. Γιατί δεν είναι τρόπο. Γιατί η κοπέλα μπορεί να κάνει γυμνισμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να μιλά για τα αρχίδια σου. Άντε,